Η αγορά του Κιλκής δοκιμάζει τις αντοχές της. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, καθώς η κίνηση είναι αρκετά μειωμένη εν ώψη των Χριστουγέννων. Μεγάλη πτώση δουλειά. Το επάγγελμα το ασκούμε 20 χρόνια. Κάθε πέρσι καλύτερα, παιδιά. Η αγορά έχει πτώσει. Η κατανάλωση είναι πεσμένη. Ο κόσμος το βράδυ δεν κυκλοφορεί. Συνήθως από τις 11 η ώρα δεν υπάρχει κίνηση. Τα πεζοδρόμια είναι άδεια και οι λιγοστοί καταναλωτές περιορίζουν σημαντικά τις αγορές τους για να μπορέσουν να έχουν τα απαραίτητα στο τραπέζι. 200 γραμμάρια, ξέρω. Πολύ σκέφτομαι τουλάχιστον τα φαγόσιμα να προμηθευτώ, να υπάρχει κάτι στο τραπέζι. Το χρήμα δεν υπάρχει, οπότε όλοι πάνε στις προτεραιότητες. Στα τρόφιμα, στα δώρα, τα παιδάκια. Ο Άγιος Βασίλης προσπαθεί από την πλευρά του να προσελκύσει μικρούς και μεγάλους. Merry Christmas. Ο κόσμος αυτό το διάστημα κοιτάει λίγο πιο πρακτικά πράγματα, το πετρέλαιό του να ζεσταθεί, να υπάρχουν παιδιά τα οποία πρέπει να καλυφθούν πρώτα τα δικά τους έξοδα και ύστερα οι αγορές. Δυστυχώς οι περισσότεροι παραπονούνται και τα παπούτσια και τα ρούχα, ακόμα δεν έχει αρχίσει η κίνηση, όλοι περιμένουν τις πληρωμές. Μήπως και αλλάξει η κατάσταση στην αγορά. Ο κόσμος είναι πολύ περιορισμένος, δηλαδή θα πάρετε αυτά τα αναγκαία. Οι ξηροί καρποί έχουν γίνει πλέον είδος πολυτελείας. Κάποτε μπαίναν στα μαγαζιά μας και λέγανε από 5 ευρώ βάλε από το κάθε είδος να αφήσουμε 30-40 ευρώ και να φύγουμε. Τώρα θα πει με το δεκάρικο και από 2 ευρώ, από 2,5 ευρώ να πάρει 4 προϊόντα και να βάλει πάνω στο τραπέζι του ο κάθε οικογενειάρχης ή κάθε νοικοκυρά. Στην κεντρική οδό της 21ης Ιουνίου υπάρχουν ξενίκια στα καταστήματα, καθώς τα τελευταία χρόνια η αγορά ακολουθεί μια πτωτική πορεία. Όταν βλέπουμε στο κεντρικό δρόμο δεκάδες μαγαζιά κλειστά, τι περιμένετε? Ναι, όντως, εδώ, στον εμπορικό δρόμο, παρατηρούμε ότι έχουμε κλειστά μαγαζιά. Έτσι. Όταν από φανάρι σε φανάρι δεν μπορούσε να τολμήσει να πάρει μαγάζι, έβλεπε ότι η αγορά είναι κλειστή. Ο εμπορικός κόσμος με τις καθημερινές οικονομικές δυσκολίες κάνει αγώνα και όλοι προσπαθούν να σταθούν όρθιοι και να μην βάλουν λουκέτο στα καταστήματά τους.